Ρεπορτάζ από το Θησίο. Τώρα, κυρίες και κύριοι, λίγες ώρες έχουν απομείνει για την απονομή των βραβείων Όσκαρ με μεγάλους νικητές στις ψηφιακές πλατφόρμες. Η ταινία Κοντά ανταγωνίζεται την ταινία Η Εξουσία του Σκύλου. Όλα δείχνουν ότι δεν θα υπάρξουν μεγάλες εκπλήξεις και σίγουρα η βραδιά δεν θα είναι λαμπερή όπως τις χρονιές πριν από την πανδημία. Ο Αλέξανδρος Λιζάρδος όμως θα μας πει περισσότερα. Αλέξανδρε. Ακριβώς αυτές είναι οι δύο ταινίες οι οποίες πιθανότατα θα πρωταγωνιστήσουν τη βραδιά των Όσκαρ. Βέβαια, δίνονται και πάρα πολύ μικρές πιθανότητες στο να κάνει την έκπληξη η ταινία Belfast. Από ό,τι όμως βλέπουμε, οι πλατφόρμες είναι αυτές οι οποίες έχουν τον πρώτο λόγο σε μια εποχή όπου ο κινηματογράφος περνάει μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις του. Λίγο το φαινόμενο της πανδημίας, λίγο οι ταινίες οι οποίες είχαν μείνει για πάρα πολύ καιρό στα ντουλάπια των εταιριών διανομής, λίγο το φαινόμενο της επιστροφής του κόσμου στο σπίτι και της βολής του μέσα από πλατφόρμες να παρακολουθεί ταινίες, έχει δημιουργήσει αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Θα πούμε το ότι αντίστοιχα για τους πρωταγωνιστικούς ρόλους τα πράγματα δείχνουν πάρα πολύ καθαρά. Η Τζέσικα Τσαστέιν πιθανολογούμε το ότι θα φύγει με το χρυσό αγαλματίδιο φέτος για μια ταινία την οποία δεν θα δούμε σε ελληνικές αίθουσες στα μάτια της Τάμπι Φέι. Στη συνέχεια θεωρείται ο Will Smith το μεγάλο φαβορί, με μικρές πιθανότητες ο Andrew Garfield να κάνει την έκπληξη για τον πρώτο ανδρικό ρόλο. Όσο για τους δεύτερους ρόλους, νομίζω τα πράγματα είναι ήδη κλειδωμένα. Στη βραδιά ξέρουμε ότι αρκετές από τις κατηγορίες δεν θα ανακοινωθούν, δεν θα παρουσιαστούν στην τηλεοπτική έκδοση των βραβείων Όσκαρ, κάτι που έχει ενοχλήσει ιδιαίτερα αυτές τις κατηγορίες καλλιτεχνών που συνεργάζονται σε ανάλογες ταινίες. Έτσι λοιπόν έχουν βγει αρκετά inside jokes, εσωτερικής κατανάλωσης αστεία, όπως το ότι κόπηκε η κατηγορία του μοντάζ από, τηλεοπτική προβολή των Όσκαρ. Είμαστε λοιπόν εν αναμονή. Σε λιγότερο από 12 ώρες θα έχουμε τις απαντήσεις. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Ξεκίνησαν στη